θεωρώ ότι και οι δύο το είπαν με οριστικό τόνο σήμερα. Πιστεύω ότι θα τα ξαναβρούνε. Γιατί το έχω ζήσει, τους έχω δει. Είναι τόσα πράγματα αυτά που σκέφτομαι και θα το καταλάβουν, πιστεύω. Γιατί όντως έχετε νιώσει πράγματα. Και θεωρώ ότι και να είναι τέλος αυτή τη στιγμή και να είναι διάσταση, είτε είναι διάσταση είτε είναι χωρισμός, εδώ πέρα θα είμαστε, δεν φεύγει κάποιος από τους δυο σας. Άκουες, εγώ μπορεί να νιώσει... το Δημήτρη, τον ναι. εκτιμώ σαν παιδί. Και εκείνος. Δεν ακυρώνω αυτό που έχουμε ζήσει και την επιλογή. Τον εκτιμώ σαν φίλο, σαν άνθρωπο. Αλλά στο ερωτικό τα έχει σκοτώσει. Πώς να το κάνουμε. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτές τις συμπεριφορές. Δεν ξέρω γιατί προσπαθείς να το κάνεις αυτό. Γιατί κάποια πράγματα θα τα έκανα και εγώ. Νομίζω ότι θες να δικαιολογείς τα Νίκη. Δεν τα θεωρώ παράλογα όλα. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα, από όπου είναι και να το πιάσουμε, είναι λάθος όλο αυτό. Τώρα, αν εσύ θέλεις να τα βλέπεις πιο γλυκά τα πράγματα, με βρίσκεις πολύ αντίθετη. Καταλαβαίνω πώς το ζεις. Πώς το ζεις εσύ. Απλά, δηλαδή, το αποκλείεις να ηρεμήσετε και να το ξεπεράσετε. Ή να το ξαναβρείτε. Εδώ δεν ξεπέρασε εσύ την κρίση πανικού που δεν μπορούσα να ελέγξω. Θα ξεπεράσει όλο αυτό. Σε ποιο ουράνιο και τόξο. Και αν το ξεπεράσει εγώ, γιατί να θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο ερωτικά που δεν επικοινωνεί σωστά, δεν δείχνει σταθερότητα, χαρακτήρα και άλλα λέει πίσω και άλλα μπροστά. Ναι. Οκ. Okay. Οπότε εγώ απλά τώρα παίρνω τον χρόνο. Σαν φίλη και τον δύο. Ναι. Γιατί, αυτό το έχω αυτό. Γιατί ένιωσα τόσο όμορφα πράγματα, γιατί περάσαμε τόσο ωραίες στιγμές. Γιατί ήμουνα η πρώτη που το πάλεψε να μην τελειώσει τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή, εγώ πήρα όλα τα τηλέφωνα, εγώ έστειλα όλα τα μηνύματα. Εγώ τον ρώτησα χίλιες φορές να λυθεί το θέμα. Εντάξει. Δεν ήταν έτοιμος να το λύσει τότε, αλλά καταλαβαίνω όλη την προσπάθεια που μου έρθει. Όλοι. Δηλαδή... Εγώ θέλω να είστε καλά και οι δύο ατομικά. Ναι, πιστεύω θα είμαστε, απλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Αυτό. Τι σου Γιώργος. Αχ, δεν θέλω. Όχι, γάδι. Δεν θέλω. Please. Δεν θέλω. Γυρνάει και μου κάνει ότι δεν έχει τίποτα μαζί σου, ότι... Αυτό με τη Φώ και το είπε. Το είπε και στην Έμιλη. Εσένα θα πει κάτι. Ξέρεις κάτι. Καλά κάνει και δεν το λέει σε μένα, γιατί εμένα δεν με νοιάζουν. Περισσότερο σε πείραξε εσένα που το άκουσε να το λέει για τη φίλη σου παρά με μένα. Ωραία. Ότι αν έχει ραντεβού θέλει να πάρει εσένα, ότι με σένα απλά νιώθει την οικειότητα να κάνει πειράγματα. 32 ετών και έχει βάλει 2 εγκυλιοφόρους. Τα ξέρω, παιδιά. Αλήθεια τα ξέρω. Ό,τι μου λες, το ξέρω. Απλά λέει ότι πήγαινε πρόταση με τις μιλήσεις και θα έρθει. Να τον φωνάξει. Μα τα ξέρω. Και ότι δεν το είπε. Και ότι όλα αυτά τα πειράγματα. Δεν έχει κάτι κακό μαζί σου. Το ξέρω. Το ξέρω. Και ίσα. Το καταλαβαίνω γιατί το κάνει μόνο σε μένα, γιατί έχει καταλάβει ότι εδώ τον παίρνει. Και αυτό με χαροποιεί. Γιατί αν ήταν έτσι με όλους, θα ήταν για ξύλο. Είναι καλό το ότι έχει καταλάβει ποια είναι τα όρια του καθενός. Έχει καταλάβει ότι δεν τον παίρνει για άλλους λόγους να το κάνεις εσύ, γιατί και οι δύο θα τα αντέξουμε. Βασικά ψέματα, και οι δύο θα μπορούμε να το απαντήσουμε και. Αλλά ξέρω ότι εγώ δεν θα το πάρω μέσα μου, δεν θα επηρεαστώ.